Από τις εκδόσεις Πόλης κυκλοφόρησε το καινούριο σας βιβλίο με τον τίτλο «Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα, θα είχε λύση». Το βιβλίο σας ευτύχησε μέσα εισαγωγικά, γιατί άνθρωποι υποφέρουν, να βγει σε μια συγκυρία όξυσης του μεταναστευτικού προσφυγικού, που το κάνει και φοβερά επίκαιρο. Πρόκειται ένα βιβλίο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, εξαιρετικά χρήσιμο, καθόλου τεκμηριωμένο και συγκεκριμένο, για ένα θέμα που είναι κρίσιμη σημασία για την ελληνική κοινωνία. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για την επικαιρότητα θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Από πού προκύπτει ο τίτλος? Γιατί ο τίτλος είναι πιασάρικος, είναι προκλητικός. Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα, θα είχε λύσει. Από πού, τι νοηματοδοτεί ο τίτλος? Ευχαριστώ για τα λόγια σας. Ο τίτλος προκύπτει από την ανάγκη να αντιπαρατεθούμε σε μια εδρεωμένη πεποίθηση, σύμφωνα με την οποία μια κυβέρνηση μπορεί να επιφέρει με μια μαγική μπαγκέτα, με ένα ραβδί λύση στο προσφυγικό ζήτημα, όπως η κυβέρνηση που κυβερνάει σήμερα την Ελλάδα, η οποία προανήγγειλε ότι άπαξ έλθει στα πράγματα θα λύσει το προσφυγικό. Η πεποίθησή μου, πεποίθηση βαθιά εδρεωμένη ύστερα από χρόνια μελέτης και ενασχόληση με το ζήτημα, είναι ότι όταν συζητάμε για μετακινήσεις πληθυσμών, συζητάμε για μακράς διάρκειας φαινόμενα μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες, τα οποία δεν μπορούν να σταματήσουν επειδή μια κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα τα σταματήσει. Υπό την έννοια αυτό, λοιπόν, με την έννοια αυτή θεωρώ ότι το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, η μετακινήση των πληθυσμών είναι μακράς διάρκειας φαινόμενα. Τα φαινόμενα δεν έχουν λύση, έχουν διαχείριση. Καλύτερη, χειρότερη, ανθρώπινη, μη ανθρώπινη. Όπως λέτε και στο βιβλίο σας, είναι προβλήματα που προκύπτουν από πολέμους, από ανισότητες παγκόσμιες. Τώρα, φυσικά, μόνο σε μια ευτυχισμένη κοινωνία, ναι, που όλα θα είχαν λυθεί, δεν θα υπήρχε προσφυγικό πρόβλημα. Αυτό εννοείται. Ναι, σε αυτά τα χλωερά λιβάδια, λέω, της ουτοπίας, ας πούμε, του κομμουνισμού ή δεν ξέρω εγώ ποιας άλλης κοινωνίας στην οποία θα φτάσουμε και όλα θα είναι καλά. Εντάξει, ο κόσμος δεν θα μετακινείται παρά μόνο από την ανάγκη για περιπέτεια. Αλλά ο μετανάστης δεν είναι αυτός που φεύγει επειδή θέλει την περιπέτεια, φεύγει από την ανάγκη. Άρα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι ένα φαινόμενο το οποίο τροφοδοτεί προβλήματα, λιγότερα ή περισσότερα, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο το διαχειριζόμαστε. Άρα λοιπόν, όσα λιγότερα προβλήματα τροφοδοτήσει, τόσο καλύτερα για τη συνοχή των κοινωνιών μας. Στο βιβλίο σας γράφετε κάτι το οποίο σε μερικούς που βλέπουν πολύ εξειδικευμένα το ζήτημα θα φανεί ίσως προβληματικό. Κάνετε μία διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών. Ποια είναι ακριβώς η θέση σας? Γιατί οι πρόσφυγες, σας ρωτάω αυτό, γιατί οι πρόσφυγες το 2015 για παράδειγμα ήταν το 80% των ροών στην Ελλάδα, έτσι. Και σήμερα πρέπει να είναι η πλειοψηφία, ενδεχομένως. Υπάρχει, όπως ξέρετε, στην αριστερά μια εξισωτική προσέγγιση όλων των ανθρώπων που μετακινούνται. Με την έννοια αυτή, λοιπόν, η διάκριση νομική που γίνεται μεταξύ πρόσφυγα και οικονομικού μετανάστη είναι ηθικοπολιτικά αδόκιμη, κατά το ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πατρίδα, άρα όλοι είναι ίσοι, έχουν ίδια δικαιώματα και πάλι λέγοντας. Εγώ δεν έχω κάποιο ηθικό πρόβλημα να δεχτώ ότι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Ωστόσο, ζούμε σε έναν κόσμο που αυτή τη στιγμή έχει εισαγάγει και θεωρεί απολύτως δόκιμη την διάκριση υπέρ του πρόσφυγα, δηλαδή ότι ο πρόσφυγας, εκείνος που φεύγει διωκόμενος από την εστία του, έχει ένα πρόσθετο δικαίωμα σε σχέση με το μετανάστη. Έχει το δικαίωμα να χτυπήσει την πόρτα και να ζητήσει άσυλο. Ενώ αυτός ο οποίος φεύγει για να βρει δουλειά δεν έχει αυτό το δικαίωμα και άρα μπορεί να του κλείσουν ευκολότερο την πόρτα. Αν τυχόν δεχθούμε ότι οι πρόσφυγες ίσον μετανάστες, γιατί όλοι είναι μετανάστες και όλοι όντως είναι μετανάστες, μετακινούνται, τότε αυτό που θα γίνει είναι ότι βαθμία θα υπονομεύσουμε και την θέση των προσφύγων. Και αντί να εξισώσουμε και τους δύο προς το καλύτερο, θα τους εξισώσουμε και τους δύο προς το χειρότερο. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, ο ορθός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα είναι με κάθε τρόπο να διατηρούμε το κεκτημένο της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, που είναι η αρχή της μη επαναπροώθησης και η αρχή που τους δίνει το δικαίωμα να ζητάνε άσυλο, και φυσικά η αξιοπρεπής μεταχείριση όλων των ανθρώπων επειδή είναι άνθρωποι. Ωραία. Στην Ελλάδα, ας πάρουμε έτσι και ιστορικά λίγο, έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών διαχρονικά. 14ο-15ο αιώνα είχαμε τους Αλβάνους, οι οποίοι μετά έγιναν Σάμιδες, Αλβανίτες. Πιο πρόσφατα, δεκαετία του 20, είχαμε τους Έλληνες Μικρασιάτες, τη δεκαετία του 90 τους Αλβανούς, τώρα αυτό το μεταναστευτικό κύμα. Θα ήθελα να μου πείτε, με γενικές γραμμές βέβαια, πώς διαχειρίστηκαν οι ελληνικές κυβερνήσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους προφανώς τα κύματα τα μεταναστευτικά? Είχαν πολιτικές ενσωμάτωσης?
Όπως σωστά είπατε, η Ελλάδα λόγω της θέσης της πάντα βρίσκονταν στον διάβα μεγάλων πληθυσμιακών μετακινήσεων. Αυτό είναι κάτι σταθερό. Το δεύτερο είναι ότι αυτές οι μετακινήσεις, σε αντίθεση με ό,τι εσχάτως πιστεύουμε, δεν είχαν μόνο ως προορισμό την Ελλάδα, αλλά είχαν και ως αφετηρία την Ελλάδα. Φεύγαν από εδώ Έλληνες για να πάνε στη Γερμανία, φεύγαν από εδώ για να πάνε στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάει λέγοντας. Κρίση της σταφίδας στα τέλη του 19ου αιώνα στην Πελοπόννησο, ανταλλαγές πληθυσμών μετά. Λέμε ότι το πρώτο μεγαλύτερο πείραμα του διεθνούς δικαίου ανταλλαγών πληθυσμών δοκιμάστηκε στη χώρα μας. Και φυσικά Έλληνες από την υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία που έρχονται να συνδράμουν στον αγώνα των επαναστατημένων της πατρίδας στα μέσα του 19ου αιώνα, Έλληνες που φεύγουν από την Ελλάδα για να πάνε στα υπόλοιπα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα θέλω να πω ότι κυρίως για μια χώρα σαν τη δικιά μας, όπου βρίσκεται εδώ που βρίσκεται, καταδικασμένη από τη γεωγραφία της να είναι η χώρα των τριών υπήρων και των πέντε θαλασσών και όλα αυτά για τα οποία εύλογα υπερόμαστε σε έναν βαθμό, αυτή η χώρα δεν μπορεί να γλιτώσει από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις. Άρα λοιπόν, όποιος μας λέει ότι. Τώρα που δεν είναι πια χώρα, δεν ήταν τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, μέχρι τα μνημόνια, χώρα που έστελνε μετανάστες, αλλά δεχόταν μετανάστες. Δεχόταν μετανάστες. Και τα δύο έκανε. Πάντα έκανε και τα δύο η Ελλάδα. Έτσι. Και έστελνε και δεχόταν. Λοιπόν, τώρα, τι πολιτικές ακολούθησε το ελληνικό κράτος. Από τη στιγμή που συγκροτείται το ελληνικό κράτος, ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική καταρχήν για αυτούς που θεωρεί δικούς του, δηλαδή τους ομογενείς που έρχονται, όπου ως ένα βαθμό τους βάζει σε μια διαφορετική ουρά από τους υπόλοιπους, τους δίνει τα γένεια καμιά φορά, αλλά αυτό δεν λύνει τα προβλήματα, διότι η πρώτη μεγάλη διαμάχη, σας θυμίζω, στο ελληνικό κράτος ήταν μεταξύ των ετεροχθώνων και των αυτοχθώνων Ελλήνων. Εκείνων δηλαδή που έρχονται για να συνδράμουν τον επαναστατικό αγώνα από τα υπόλοιπα μέρη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την Ευρώπη, και τους λένε οι αυτόχθονες Πελοποννήσου, οπ, δεν μπορείτε κι εσείς να μας ζητάτε να γίνετε δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα θέλω να πω το γεγονός ότι κάποια στιγμή αυτοί που έρχονταν ήταν Έλληνες, δεν ήταν ικανός λόγος από μόνος του προκειμένου να άρει όλες τις αντιθέσεις που υπήρχαν μεταξύ των νέων εισελθέντων και των κατοίκων. Ακόμα και με τους μικρασιάδες τους αντιμετώπισαν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ακριβώς. Ως βάρβαρους, ως ανατολίτες. Το δεύτερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, την Καπαδοκία. Αυτό το οποίο... υπάρχουν ανέκδοτα ενάντια στους Πόντους. Αυτό το οποίο βλέπει κανείς είναι ότι όσο πιο μεγάλη είναι η πληθυσμιακή μετακίνηση, τόσο πιο επώδυνα βιώνει και η ομάδα που μετακινείται, αλλά και η κοινωνία που υποδέχεται τον κραδασμό της μετακίνησης ως τραύμα. Όσο περνάει ο καιρός, σιγά σιγά το τραύμα γιάνει και κάποια στιγμή μπορεί να φαίνεται και να είναι και αόρατο. Βέβαια, καμιά φορά μέσα πονάει τους ανθρώπους. Πονάει τους ανθρώπους πως βίωσαν με οδύνη, με περιφρόνια, με ρατσισμό τα χρόνια τα πρώτα, αλλά είναι κάτι με το οποίο συνηθίζουν να ζουν. Αυτό έχει γίνει με τους Αλβανούς κατεξοχήν που ήρθαν στη δεκαετία του 90 και μέσα σε μια εικοσαετία σαν να επουλώθηκαν όλα, ας πούμε. Και μάλιστα ορισμένοι Αλβανοί έχουν γίνει και εθνικιστές Έλληνες τώρα. Ακριβώς. Αλλάζουν και τα ονόματά τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς, καμιά φορά όταν θέλουμε να αντιδιαστήλουμε αυτήν την μεταναστευτική ροή τη σήμερον σε σχέση με τους Αλβανούς, λέμε μα αυτοί ήταν δικοί μας, θέλουν να ενσωματωθούν. Για να σας φέρω στο μυαλό πώς βλέπαμε στη δεκαετία του 90 κάποιοι εξημών τους Αλβανούς που έρχονταν. Έτσι. Ό,τι εγκλήμα γινόταν ήταν οι Αλβανοί. Ακριβώς. Έτσι. Οι Αλβανοί ήταν το μαύρο πρόβατο της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά αυτό ξεχάστηκε. Και ξεχάστηκε διότι η διαδικασία της ενσωμάτωσης που ακολουθήθηκε ήταν πετυχημένη. Γιατί όμως ήταν πετυχημένη? Ήταν το κράτος που δούλεψε? Όχι. Ήταν ο ελληνικός καπιταλισμός. Ήταν η ελληνική οικονομία. Αυτός ο καπιταλισμός ο οποίος χρεοκόπησε στη δεκαετία του 90 είναι αυτός ο οποίος είχε τεράστιες δυναμικές ενσωμάτωσης στην δεκαετία. Αυτός που χρεοκόπησε στη δεκαετία του 2010, συγγνώμη, είναι αυτός που είχε συνάμε μεγάλες δυναμικές συμπερίληψης τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό είναι που δεν υπάρχει σήμερα. Ναι, απλώς ήθελα να σας πω το εξής, ότι είναι άλλο πράγμα η ενσωμάτωση των Αλβανών. Καταρχάς, η πρώτη παρατήρηση που έχουν κάνει, που το λέτε και στο βιβλίο, δεν τους ενσωμάτωνε, τους στερούσε και την ταυτότητα, τους αφομοίωνε. Δεν έχουμε να κάνουμε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αλλά μια κοινωνία αφομοίωσης. Δεν έχω να πω κάτι από αυτού. Η δοκιμασμένη και μόνη συνταγή ενσωμάτωσης που ξέρει το ελληνικό έθνος είναι αυτή της αφομοίωσης. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή που λέει ο Τσιτσάνης έλα όπως είσαι, όχι. Θα έρθεις και θα γίνεις όπως εγώ θέλω. Ναι, απλώς ήθελα να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Παρακαλώ. Το οποίο δεν υπάρχει στο βιβλίο σας, φαντάζομαι για λόγους οικονομίας, δεν ξέρω γιατί. Αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των Αλβανών
οι οποίοι δεν είχαν ούτε ισχυρή θρησκευτική συνείδηση mm-hmm. και η αφομοίωση ήταν πολύ εύκολη. Και μεταξύ των μουσουλμάνων τώρα πληθυσμών, mm-hmm. οι οποίοι έχουν ισχυρή ταυτότητα θρησκευτική, και το βλέπουμε ακόμα και στη Γαλλία, όπου η ενσωμάτωσή της δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γενιά είναι πολύ μικρή, ή εν πάση περιπτώσει προφανώς είναι μεγάλη, αλλά και μεγάλα τμήματα δεν ενσωματώνονται, και ήταν αυτοί που πλήθυναν, που πήγαν, ας πούμε, το ISIS. Ναι. Άρα εδώ έχουμε μια διαφορά στη σχέση με τους Αλβανούς. Φυσικά έχουμε διαφορά. Εγώ δεν λέω ότι όλες οι πληθυσμιακές μετακινήσεις είναι το ίδιο. Λέω ότι υπάρχουν κοινά και διαφορές. Τώρα, σε σχέση με το θέμα της θρησκείας, που είναι και μείζον και αγγίζει, αν θέλετε, το σκληρό ζήτημα της Ισλαμοφοβίας και της διαχείρισης αυτής της κατάστασης με τους μουσουλμάνους στην Ευρώπη. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η αλβανική εθνική ταυτότητα είναι μια στενή εθνική ταυτότητα. Ο αλβανικός εθνικισμός μπορεί να είναι ένας πολύ ισχυρός εθνικισμός. Και είναι. Σωστό. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι των Αλβανών συμπεριελήφθησαν στην ελληνική κοινότητα κατά τη διετία του 2000, με αποτέλεσμα πλέον και οι ίδιοι να ξεχνάνε ότι οι πρόγονοί τους υπήρξαν κάποτε Αλβανοί, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ελληνικός και ο αλβανικός εθνικισμός καμιά φορά είναι, όπως θα ήθελαν να λένε κάποιοι παράξενοι, ομόεμοι. Δηλαδή νιώθουν μια συγγένεια μεταξύ τους. Mm-hmm. Και, εν πάση περιπτώσει, ιστορικά καμιά φορά δείχνουν να πηγαίνουν μαζί, κυρίως όταν οι Αλβανοί είτε είναι άθρησκοι είτε είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Φυσικά η θρησκεία είναι παράγον που αλλάζει τα πράγματα στην κρίσιμη δεκαετία μετά το 2004-2005, που έχουμε προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές από τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, και φυσικά αυτές είναι οι ροές που βάζουν την Ελλάδα στο χάρτη της Ευρώπης, που βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον με το φαινόμενο της Ισλαμοφοβίας. Οι αδυναμίες και οι αποτυχίες, ωστόσο, κρατών όπως η Γαλλία ή το Βέλγιο να διαχειριστούν αυτό το ζήτημα, είναι ξένες ως προς την Ελλάδα, κατά το ότι αυτές οι χώρες είναι πρώην αποικίες, οι οποίες έχουν μια τελείως διαφορετική πολιτική διαχείριση των πληθυσμών που ήρθανε στις Μητροπόλεις. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιου είδους εμπειρίες. Όταν στην Ελλάδα συζητάμε για Ισλαμοφοβία, ακόμα και σήμερα το μυαλό μας πάει στον Τούρκο και δεν πάει στον Αλγερίνο, στον Μαροκάνο και στον Πακιστανό. Εδώ και μια δεκαετία αρχίζει και ανεβαίνει η αίσθηση ότι όταν συζητάμε για Ισλάμ, συζητάμε για κάτι διαφορετικό πέρα από τον παραδοσιακό αντίπαλο της χώρας. Και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα στην Ελλάδα. Και ενώπιον αυτής της δυσκολίας βρισκόμαστε σήμερα. Άρα δεν λέμε ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Δεν λέμε ότι είναι ίδια. Λέμε όμως ότι το Ισλάμ ενισχύει την δυσκολία, όχι όμως πάντα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που το Ισλάμ δεν λειτουργήσε ως παράγοντας ενίσχυσης των αντιθέσεων. Έτσι. Ας αρχίσουμε από το. Ας πάμε μάλλον τώρα στο πρόσφατο. Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω, είναι ταξικό το ζήτημα. Έτσι. Τους Σαουδάραβες επενδυτές έρχονται εδώ πέρα και τους δίνουμε κάρτα διαμονής. Σωστό, σωστό. Και πάει λέγοντας. Και υπάρχουν και τρία κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία, η Μάλτα και η Κύπρος, που με 250.000 τους δίνουν και ηθαγένεια. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό που λέμε η Ισλαμοφοβία πολλές φορές είναι το προκάλημα του φόβου απέναντι στον αδύναμο και στο φτωχό. Αυτή είναι η άποψή μου. Ας πάμε τώρα στο τελείως πρόσφατο μεταναστευτικό κύμα. Το 2015 πέρασαν από την Ελλάδα 1 εκατομμύριο άνθρωποι, όπως γράφετε και στο βιβλίο σας. Πώς διαχειρίστηκαν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας αυτό το πρόσφατο κύμα, δηλαδή αρχικά η κυβέρνηση Σαμαρά και μετά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Το κύμα το οποίο κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2015, εκείνο το μοναδικό καλοκαίρι, δεν ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2015. Αυτό είναι μια πληθυσμιακή ροή, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα, μετά τον τρόπο με τον οποίο η Δύση αντέδρασε στις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στη Νέα Υόρκη, στους δίδυμους πύργους. Κατάρρευση του Αφγανιστάν, κατάρρευση του Ιράκ, κατάρρευση της Συρίας, κατάρρευση της Λιβύης, το μεσανατολικό όλο πρόβλημα, το παλαιστινιακό στα ντουζένια του. Άρα μια τεράστια περιοχή της Ασίας και εν μέρη της Αφρικής σε ένα γεωπολιτικό κραδασμό. Αυτό θα ήταν ανέφελο να θεωρείς κανείς ότι δεν θα προκαλέσει πληθυσμιακές μετακινήσεις. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να είσαι μπούφος για να νομίζεις ότι θα γίνεται αυτό που γίνεται, ξέρω εγώ, από το Πακιστάν μέχρι την Αίγυπτο, και εσύ θα είσαι εκεί πέρα και θα λες ο κόσμος δεν θα έρχεται. Δεύτερον, αυτό το κύμα δυσκόλεψε τα πράγματα. Δυσκόλεψε τα πράγματα διότι η Ευρώπη μόλις προέρχεται από τυχόνεψη ενός μεγάλου προσφυγικού και μεταναστευτικού ρήγματος που είχε προκληθεί από το τέλος του ψυχρού πολέμου,
εκεί που είχε αρχίσει να το χωνεύει, να αρχίσουν να λειτουργούν αυτές οι διαδικασίες της ενσωμάτωσης ή της αφομοίωσης που λέτε, των Πολωνών στη Γερμανία, των Τσέχων στην Αγγλία, των Ελλήνων, των Αλβανών στην Ελλάδα, των Ρουμάνων στην Ιταλία, όλο αυτό, αρχίζει να έρχεται και το άλλο. Έτσι. Εκεί αρχίζει η δυσκολία. Η δυσκολία αυτή οξύνεται διότι ο παγκόσμιος καπιταλισμός και κυρίως ο ευρωπαϊκός και κυρίως η Νότια Ευρώπη μπαίνει στη μεγάλη κρίση του 2009-10. Εκεί λοιπόν η ομάδα δεν δουλεύει, δεν έχει καύσιμο, δεν μπορεί να δώσει αυτά που έδινε η κοινωνία προκειμένου να ενσωματώσει. Θυμίζω ότι το κράτος και κυρίως στην ελληνική περίπτωση, στην ιταλική περίπτωση και στην ισπανική περίπτωση είναι απόν. Δηλαδή το μοντέλο διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στη Νότια Ευρώπη είναι η κοινωνία κάνει τα πάντα, το κράτος δεν κάνει τίποτα. Έτσι, η κοινωνία αναλαμβάνει να πάρει τους ανθρώπους, να τους βάλει να κάνουν μαύρη εργασία, να τους εντάξει μέσω του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχουν εξαιτίας των φθηνών μεροκάματων και της φθηνής εργατικής τους δύναμης κτλ. Αυτό το μοντέλο άρχισε από το 2005, 6, 8, 9, 10 να καταραίει. Η μεγάλη δυσκολία που έχουμε με αυτές τις πληθυσμιακές ροές είναι πρώτον, την σε πρώτη φάση αδυναμία ενσωμάτωσης με τους γοργούρους ρυθμούς που είχαμε συνηθίσει στην Νότια Ευρώπη. Δεύτερον, την βούληση των πληθυσμών αυτών να κατευθυνθούν απευθείας προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Και τρίτον, για πρώτη φορά, την συνομολόγηση ενός σχεδίου μέσα στον Ευρωπαϊκό Βορρά ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να προλάβουμε τις μεταναστεύσεις, διότι με απελάσεις και επιστροφές δεν γίνεται δουλειά. Ξέρετε, το 2007-2008, 9, 10. Όταν εδώ πέρα μας λέγανε ότι θα απελάσουμε κόσμο, ότι η λύση στο μεταναστευτικό είναι η απέλαση, κάποιες δεξιές κυβερνήσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά είχαν ήδη καταλάβει ότι η απέλαση είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι πολύ κοστοβόρο, εξαιρετικά ακριβό και παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο επινοήσαν ένα σχήμα το οποίο το δουλέψαν για πρώτη φορά το 2010 στην Ελλάδα. Να φτιάξουμε στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εκτός είτε εντός, κάποια πάρκινγκ για μετανάστες και πρόσφυγες. Ναι, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, Ελλάδα και Τουρκία μετατράπηκαν στο πάρκινγκ ανθρώπων. Ιδιαίτερα από τη συμφωνία που γράφτηκε στο βιβλίο του 2016 μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Το ερώτημα είναι τι αποτέλεσε αυτό το πράγμα, δηλαδή τι είχε ως αποτέλεσμα και για την Ελλάδα και την Τουρκία που μετατραπήκαν ουσιαστικά σε δεσμοφύλακες ανθρώπων. Κοιτάξτε, καταρχήν να κάνουμε μια διαφοροποίηση. Η Τουρκία έχει 4 εκατομμύρια και η Ελλάδα έχει 100.000. Πολύ σωστά. Είναι η χώρα με τις περισσότερες μετανάστες στον κόσμο η Τουρκία. Το λέμε αυτό γιατί. Ακριβώς. Διότι έχουμε την τάση να δεμενοποιούμε για τα πάντα την Τουρκία. Και φυσικά η Τουρκία συμπεριφέρεται πολύ συχνά με τρόπο σχεδόν εγκληματικό. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό προσφύγων στον κόσμο είναι η Τουρκία. Και είναι δίπλα μας. Άρα, το να περιμένουμε από μια τέτοια Τουρκία ότι δεν θα εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό είναι νομίζω μάταιος και ανόητο. Αλίμονο αν δεν το κάνει. Εμείς είχαμε τους ανθρώπους εδώ πέρα και τους είχαμε στήσει να περάσουν στην Ιδωμένη και περιμένανε εκεί πέρα 1,5 μήνα. Η Τουρκία με 4 εκατομμύρια κόσμο, τους οποίους τους κρατάει για να ικανοποιήσει τη σπαγκοραμένη ρατσιστική συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Βορρά, δεν θα εργαλειοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα ζητήσει περισσότερα λεφτά, δεν θα εκβιάσει. Τι είναι οι Τούρκοι, βλάκες είναι? Αυτό σας το λέω, διότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε την τουρκική συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες, κυρίως μετά την Καθαρά Δευτέρα, όπου είχαμε την προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να σμπρώξει μερικούς από τον Εύρο, είναι ότι για όλα αυτά η Τουρκία. Όπα. Η Τουρκία είναι πρωταγωνιστής σε ένα έργο που έχει και άλλους πρωταγωνιστές και μάλιστα ισχυρότερους. Δεν είναι μονόπρακτο το έργο. Έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει 3 δις στην Τουρκία προκειμένου να τους βαστάει. Ακριβώς αυτό λέτε τρομακτικά ποσά. Δηλαδή είναι, η Ελλάδα πήρε μεταξύ 2015-2019, το γράφετε στο βιβλίο σας, 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη για να είναι δεσμοφύλακας. Και η Τουρκία 3,5, λιγότερα αναλογικά. Φυσικά. Με τον πλήθος. Και λέγατε μάλιστα πολύ σωστά, όσο μακρύτερα τόσο φθηνότερα. Ναι. Λιγότερα στην Τουρκία, περισσότερα στην Ελλάδα. Λιγότερα. Είναι business. Δηλαδή βγάζουν λεφτά. Δε. Μια χώρα μνημονιακή πήρε δύο, που έχει μνημονιακές υποχρεώσεις πήρε 2 δις. Ακούγεται πολύ. Βγάζουν. Κάνουν business. Όχι. Απλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει ότι κοστίζει πολύ. Προτιμένουν να λέει στους νοικοκυρέους του Ευρωπαϊκού Βορρά ότι μην ανησυχείτε. Υπάρχουν εκεί πέρα κάποιοι που θα κρατήσουν τους ανθρώπους. Θα τους πληρώσουμε. Δεν θα διαχειριστούμε με προτεσταντική ευλάβεια τα ποσά αυτά. Το λέτε, έτσι, πολύ ωραία. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί πάλι έχουμε μια εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παρακολουθεί την Ελλάδα και η Ελλάδα είναι ο κακοδιαχειριστής. Όχι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει
ότι επειδή ακριβώς πληρώνει πολλά τους άλλους για να διαχειρίζονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που θέλουν να πάνε σε αυτήν, αποδέχεται ότι ένα κομμάτι των ποσών αυτών θα πάει χαμένο. Και αυτό ισχύει παντού. Παντού. Είναι σκανδαλώδη τα ποσά που έχουν δοθεί για τη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού, ακριβώς επειδή ο κόσμος θέλει να πάει στην Ευρώπη. Τα ποσά που δίνονταν κατά καιρούς στο Σουδάν, στην Κένια κτλ. Είναι υποδεκαπλάσια. Είναι 10 φορές λιγότερα από αυτά τα λεφτά για περισσότερο κόσμο. Για τον λόγο αυτόν. Άρα λοιπόν υπάρχει και μια τέτοια διάσταση, αλλά το βασικό είναι, κύριε Καλοδούκα, ότι αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που κάνει outsourcing χώρες εκτός Ευρώπης για το προσφυγικό. Όποιος περάσει μέσα, υπάρχει και η περιφέρεια. Αυτό είναι ο δικό μας ρόλος. Δηλαδή η Ελλάδα και η Τουρκία είναι το μαξιλαράκι ανάμεσα στις χώρες προέλευσης και στις βόρειες χώρες. Αυτό. Αυτές τις πληρώνουν. Αυτό πριν από καμιά δεκαετία χρόνια το δοκίμασε ο Μακαρίτης ο Καντάφη με τον Μπερλουσκόνη. Μπράβο, το γράφετε στο βιβλίο σας. Και ήταν οι πρώτοι που κάποια στιγμή σκέφτηκαν ότι μήπως να δίνουμε λεφτά στη Λιβύη για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Και ερχόταν ο Καντάφη όταν ακόμα ήταν σχετικά καλοδεχούμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έλεγε: θα γεμίσετε μαύρους αν δεν μας πληρώσετε. Είχε πιάσει ποιο είναι το point. Τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε ακραίο να πληρώνει ένα δικτάτορα προκειμένου να κρατάει, να κάνει το πάρκινγκ των τώρα ανθρώπων. Είναι όλα φυσιολογικά. Τώρα μας φαίνεται φυσιολογικό. Και ο Ερντογάν θα το κάνει. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του Ερντογάν εδώ και μια τριετία, πόσο χειρότερη γίνεται, ακριβώς επειδή αξιοποιεί αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που του δώσαν οι Ευρωπαίοι. Και το Αφγανιστάν θα το κάνει, και ο Νίγηρας θα το κάνει, και η Λιβύη θα το κάνει, μια χώρα στην οποία ξαναεμφανίστηκαν τα σκλαβοπάζαρα στις ακτές της Ταγκέρης και της Τρίπολης. Άρα θέλω να σας πω λοιπόν ότι το πώς συμπεριφέρεστε στους πρόσφυγες είναι ένδειξη του πώς καταλαβαίνεις και τον ίδιο στον εαυτό καμιά φορά. Έτσι. Ωραία. Παρότι το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μετατρέπηκαν σε δεσμοφύλακες ανθρώπων, θα σας πούνε κάποιοι ότι χάρη στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 έχουμε μείωση των ροών από 1 εκατομμύριο το 2015, πέσανε οι αριθμοί και τώρα πλέον είναι πάρα πολύ μικροί. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό εν μέρει ισχύει, στο βαθμό που θεωρούμε ότι η μόνη πολιτική που ακολουθείται είναι η αποτροπή. Ωστόσο, δεν ισχύει στο βαθμό που μας το λένε. Μας το τονίζουν περισσότερο από ό,τι πρέπει, διότι πρέπει να φανεί ότι είναι τόσο πετυχημένη η συμφωνία. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι αβάσιμο κατά το ότι οι ροές κατά τα 3/4 είχαν μειωθεί όταν έκλεισε η δομένη. Ο κόσμος δεν ήθελε να έρχεται στην Ελλάδα για να μένει στην Ελλάδα. Άρα, όταν έκλεισε ο Βαλκανικός διάδρομος στην Ιδρωμένη, σας βεβαιώ ότι ήδη πέσαμε από τους 2.700 ανθρώπους. Α, μάλιστα, δηλαδή το μάθανε. Το μάθανε ο κόσμος. Δεν είχε. Τι να πάμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, μην δίνουμε στην Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μαγικές ιδιότητες και κυρίως ιδιότητες που δεν έχει, γιατί αυτό είναι πολιτικά υποβολημιαίο, είναι προβληματικό. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αν δεχθούμε ότι η συμφωνία δούλεψε κατά το ότι σε συνδυασμό με το κλείσιμο του Βαλκανικού διαδρόμου περιόρισε τις ροές. Αυτό ισχύει για τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Αν κάποιος όμως είναι ο Μουτζούρης σε αυτή την ιστορία, λοιπόν που θα σας πω ότι είναι η χώρα μας. Διότι ναι, μεν γλίτωσε κάποιους ανθρώπους το 2015, έτσι, και δεν ήρθανε, αλλά ο κόσμος αυτός σταδιακά θα ερχότανε. Δεν υπήρχε νοήμων άνθρωπος που να μην ξέρει ότι λίγα χρόνια σταδιακά θα αρχίσει μετά τη συμφωνία να συσσωρεύεται ένας πληθυσμός ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα. Και να μην μας τρομάζει, ούτε να μας ξενίζει. Πάντα έτσι ήταν η Ελλάδα. Και το 4 έμπαινε κόσμος, και το 5 και το 6 και το 7 και το 8 και το 9 και το 10 και το 11. Θυμηθείτε τους ανθρώπους που στηβάζονταν στα φορτηγά της Ιγουμενίτσας και της Πάτρας για να φύγουν. Έτσι, κάθε χρόνο είχαμε 100.000 συλλήψεις τότε. Άρα θέλω να σας πω ότι μην παρουσιάζουμε αυτό που συμβαίνει τώρα ως κάτι το τρομερό και καινοφανές. Είναι πράγματα με τα οποία μια χώρα, εκεί που είναι η Ελλάδα, είναι εξορισμού εξοικειωμένη. Εντάξει, επειδή μιλήσατε και προηγουμένως για εργαλοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας, και η Ελλάδα όμως δεν τα πάει καλύτερα, με την έννοια ότι έχουμε pushbacks και μόνο την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ είχαν σταματήσει τέτοια πράγματα, αλλά έχουμε pushbacks, έχουμε και σήμερα κατηγορείται η Ελλάδα από ευρωβουλευτές και από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι κάνει εγκληματικές ενέργειες και στο Νεύρο και στο Αιγαίο. Και βεβαίως όποιος θίγει τέτοια ζητήματα θεωρείται σαν ο προδότης. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν ντοκουμέντα, μιλάνε για θανάτους. Υπήρχαν πολιτοφυλακές οι οποίες επί Μητσοτάκη σήμερα, πολιτοφυλακές ένοπλες στον Εύρο, με την ανοχή και τη συνεργασία του ελληνικού στρατού. Άρα σε αυτή την πολιτική τι κάνουμε. Η Ελλάδα δυστυχώς αποδέχτηκε τον ρόλο της ασπίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας θυμίζω ότι η λέξη ασπίδα είναι αυτή που χρησιμοποιήθηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν όταν ταξίδευε στον Εύρο λίγες μέρες μετά την Καθαρά Δευτέρα του 2020. Άπαξ αποδέχεσαι τον ρόλο της ασπίδας, τότε υλοποιείς και μόνο τις πολιτικές της αποτροπής. Δυστυχώς, η χώρα μας και κυρίως με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που το είχε ενσωματώσει για τα καλά στην προεκλογική της ρητορική αλλά και στην ιδεολογία της, τώρα να μην τα κρυβόμαστε, της αρέσει αυτή η ιστορία της ασπίδας. Ωστόσο, μόνο με ασπίδα δεν κάνεις δουλειά. Δηλαδή, θέλω να πω, τι θέλω να πω, ότι μια πολιτική αποτροπής και πρόληψης, ως ένα βαθμό κάθε κράτος ακολουθεί. Με ποιαν έννοια? Ότι έχει σύνορα. Τα σύνορα δεν μπορεί να τα περνάει κανένας ελεύθερα. Αυτή είναι η έννοια του σύνορων. Ακούω μερικούς φίλους να μου λένε ελεύθερα σύνορα, ανοιχτά σύνορα. Στον κόσμο των κρατών η ιδέα των ανοιχτών σύνορων είναι αντιφατική κατά την άποψή μου. Άρα λοιπόν όσο έχουμε κράτη, αυτό το οποίο ζητάμε είναι να υπάρχουν ακριβώς στον κόσμο των κρατών. Προφανώς. Όσο έχουμε κράτη θέλουμε τα σύνορα να λειτουργούν ως ανθρώπινα και δίκαια φίλτρα. Να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των ανθρώπων, να μην σκοτώνουν ανθρώπους, να μην έχουμε νάρκες, να μην κόβουν τα ποδάρια τους για να τα περάσουν. Άρα μπαίνουμε στις προτάσεις σας. Ποιες είναι οι προτάσεις σας να γίνει ανθρώπινο αυτό? Αυτό κοιτάξτε. Έχει λοιπόν, κατά την άποψή μου, έχει τρεις είναι οι διαστάσεις. Η πρώτη είναι μια λογική πολιτική, αυτό που ονομάζω ίσου καταμερισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει η Ελλάδα αυτό να επανεργοποιήσει. Αυτό είναι ουτοπικό τελείως. Δεν είναι ουτοπικό. Δεν το δέχονται, τα έχουν κλείσει τα σύνορα. Κοίταξε να δεις, αυτό εξαρτάται και από τους σχετισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα οι σχετισμοί είναι. Πέσε μου και γλίστρισα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει η Ελλάδα σαν χώρα να το παλεύει. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό θα πρέπει να το παλέψει. Οι συμμαχίες που έχουν συνομολογηθεί με άλλα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου και κυρίως με την Ιταλία είναι πολύ μικρές. Σε αυτό δεν φταίει η Ελλάδα, φταίει η Ιταλία, η οποία είναι πολιτικά αλλοπρόσαλη. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία. Η Ισπανία φαντάζομαι έχει πρόβλημα τεράστιο. Και η Ισπανία έχει λιγότερο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει και η Γερμανία να πιεστεί περισσότερο προκειμένου να ασκήσει πιο σκληρή πίεση στην ομάδα του Βίσεγκρατ. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα παλεύει η χώρα μας, λιγότερο ή περισσότερο. Τα παλεύει λιγότερο τώρα, διότι έχει αποδεχθεί ότι είναι η ασπίδα. Όταν αποδέχεις ότι είσαι ασπίδα, δίνεις όλη σου την έμφαση στην αποτροπή και λες ότι τα υπόλοιπα ας τα αφήσω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση προκειμένου να δουλεύουμε διαρκώς στην ιδέα αυτού του ίσου καταμερισμού. Όσο αυτό δεν γίνεται, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, όσο αυτό δεν γίνεται, η Ελλάδα έχει ένα δίλημα. Κάποιοι θα μπαίνουν και δεν θα βγαίνουν. Τι θα κάνουμε απέναντι στους ανθρώπους που μπαίνουν και δεν βγαίνουν? Θα προσποιούμαστε ότι κάποια στιγμή θα φύγουν και θα τους τροφοδοτούμε τη μάτια προσδοκία ότι αύριο θα ξυπνήσουν και θα έρθει το καλό καράβι να τους πάρει για να τους πετάξει στη Γερμανία? Δημιουργεί εντύπωση ότι είναι τρανζιτ. Όχι, αυτό, και θα φύγουν. Αυτό είναι απαράδεκτο και νοσηρό. Είναι νοσηρό για τα κεφάλια των ανθρώπων αυτών που δεν βλέπουν ότι θα πρέπει να σεβαστούν αυτή τη χώρα και ότι εδώ πέρα για ένα χρονικό διάστημα θα μείνουν, και είναι νοσηρό και για τα δικά μας τα κεφάλια που θεωρούμε ότι για πάντα η χώρα θα είναι τρανζιτ. Λοιπόν, τα πράγματα ζορίστηκαν και για ένα χρονικό διάστημα η Ελλάδα δεν θα είναι τρανζιτ. Εξάλλου. Και κάποιοι θα μείνουν. Αυτό εννοώ. Κάποιοι θα μείνουν. Και απέναντι σε αυτούς που θα μείνουν, τι τους θέλουμε? Τους θέλουμε να τους πληρώνουμε διαδίου τα έξοδα για να μένουν σε δωμάτια που τους νοικιάζει η πατεαρμοστία? Τους θέλουμε ανέστιους και να είναι τα παιδιά τους στα φανάρια? Τους θέλουμε στην πλατεία Βικτωρίας? Τους θέλουμε ανεμβολία τους? Θέλουμε τα παιδάκια να περιφέρονται στους δρόμους? Δεν θέλουμε παιδιά στο σχολείο? Δεν θέλουμε ανθρώπους με ΝΑΜΚΑ? Δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να τρώνε ένα κομμάτι από αυτή τη μικρή πίτα που έχουμε και εκεί? Εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε λεφτά που θα μας δώσουν όχι για να είμαστε ασπίδα, αλλά για να ενισχύσουμε την κοινωνική μας συνοχή? Αυτά λέω. Θα πρέπει λοιπόν να ακουστεί μια λέξη που ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ ακούστηκε δεόντως, που είναι λέξη συμπερίληψη, ένταξη, ενσωμάτωση. Να έχουμε το θάρρος να πούμε στον ελληνικό λαό ότι κοιτάξτε κύριοι, κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα μείνουν μαζί μας. Κάποιοι θα φύγουν. Αν φύγουν, καλό κατεβόδιο, καλό ταξίδι. Για αυτούς που θα μείνουν όμως, οι κανόνες που αφορούν εμάς αφορούν και εκείνους. Η ένταξη δεν είναι απλώς ένα δικαίωμα των ανθρώπων αυτών. Είναι η υποχρέωσή τους, είναι το συλλογικό τους καθήκον απέναντι σε μια χώρα που αυτά έχει, αυτά τους παρέχει. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να τους τα παρέχει. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε πρόσβαση σε κάποια κοινωνικά αγαθά. Δύσκολο? Φυσικά δύσκολο. Αλλά πείτε μου εσείς κάτι καλύτερο, γιατί εγώ ακούω τους άλλους να μου λένε ότι ξέρεις, είναι δύσκολη η ένταξη, αλλά δεν ακούω καμιά άλλη λύση, δεν ακούω καμιά άλλη προοπτική. Ποια είναι η άλλη προοπτική? Να τους πνίγουμε? Αυτά που θέλουν οι φασίστες θα κάνουμε? Δεν μπορούμε να εξαελώσουμε τους ανθρώπους, κύριε Καλαδούκα. Άπαξ δεν μπορούμε να εξαελώσουμε τους ανθρώπους, τι θα τους κάνουμε? Και όσο δεν μπορούν να φύγουν, θα τους κρατήσουμε εδώ.
και θα μείνουν με αυτά που έχουμε να τους δώσουμε. Νομίζω ότι μόνο αυτός είναι τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και σε μακρά διάρκεια αυτό έκανε η Ελλάδα όποτε κατάφερε επιτυχημένα να το κάνει. Κύριε Δημήτρη Χριστόπουλε, εκ μέρους του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου παρακολουθήσατε. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.